Η εβδομάδα δεν ήταν εύκολη ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις απομακρύνσεις δύο στελεχών από τις μισθολογικές λίστες του κόμματος να συγκροτεί και πάλι την εσωκομματική αντιπολίτευση σε ένα ενιαίο σώμα. Ο Γιώργος Τσίπρας συνέχισε και σήμερα σε πολύ υψηλούς τόνους την επίθεση προς την ηγετική ομάδα. Η ρήξη του Γιώργου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να είναι ολική, με τον πρώην διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας σε υψηλούς τόνους να αρνείται την εκδοχή της Κουμουνδούρου, πως ο ίδιος ζήτησε να παραμείνει κατ' εξαίρεση στη μισθοδοσία του κόμματος. Παίρνει ο οικονομικός υπεύθυνος και μου λέει ότι λύεται η σύμβαση. Λέω να λυθεί η σύμβαση, αλλά για ποιο λόγο, ειδικά εγώ. Υπάρχει κάποια αποφάση οργάνου, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, δεν μπορώ να προσφέρω, γιατί ειδικά εγώ. Απάντηση δεν υπήρξε. Και έληξε εκεί το θέμα, όλα τα περί εργομιστίας, σε ανθρώπους που είτε δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την αριστερά. Η μόνη του σχέση με την πολιτική είναι έμιστη, δηλαδή με χρήμα. Έτσι. Οι άλλοι παραδίπλα που μπορούν να έχουν κάτι χρόνια ή και δεκαετίες με επαγγελματική σχέση με το κόμμα, σε μένα όχι απλά του το επιστρέφω, τους φτύνω στα μούτρα. Να το πω έτσι καθαρά και να τελειώνουμε. Εντάξει, όχι σε μένα αυτά τα πράγματα. Όχι σε μένα. Νέα πειρά εξαπέλυσε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, κάνοντας λόγο για πολιτικές εκαθαρίσεις. Βεβαίως όλοι είμαστε στη διάθεση του κόμματος. Αλλά εδώ δεν είμαστε ενός ανθρώπου αρχή το κόμμα. Αυτά όλα είναι μέσα στα όργανα συζητιών. Αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία αδικεί το κόμμα. Για όσους την κάνουν. Δεν μπορεί όποιοι ενοχλούν με τις απόψεις τους να υπάρχει αυτή η πολιτική συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει πολιτικές εκαθαρίσεις, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν θέματα υπηρεσιακά, υπάρχουν και θέματα πολιτικά. Τώρα εδώ μιλάμε για δύο πολιτικά στελέχη, τα οποία μπορούν και πρέπει να προσφέρουν. Να αξιοποιηθούν ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων. Ο πλουραλισμός είναι κάτι το οποίο είναι πλούτος για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να τον προστατεύουμε. Τώρα τα ζητήματα του οργανογράμματος είναι κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι και ο Θανάσης και ο Γιώργος έχουν πραγματικά να συμβάλλουν. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αποτιμήσει το εκλογικό αποτέλεσμα και να καθορίσει τον οδικό χάρτη μέχρι το συνέδριο του Οκτωβρίου.